Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Χωρίς περιορισμούς, θα πραγματοποιούνται οι αναλήψεις μετρητών εντός της χώρας από την επόμενη Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου, επιβεβαιώνουν στο insider.gr τραπεζικές πηγές. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήτης Τσακαλώτος είχε εξαγγείλει νέα άμεση χαλάρωση του Capital Controls, η οποία θα φέρει άριστο περιορισμό στη διακίνηση κεφαλαίων εντός συνόρων, καθώς και στο άνοιγμα νέων λογαριασμών. Θυμίζεται ότι σήμερα υφίσταται όριο των 5.000 ευρώ μηνιαίως για τις αναλήψεις από τα ATM και τα ταμεία των τραπεζών. Πλέον θα είναι δυνατή και η ανάληψη μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που μέχρι πρότινος δεν ίσχυε. Τον λόγο για τον οποίο δεν αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας την προηγούμενη Παρασκευή όπως αναμενόταν, εξηγεί η Moody's σε ερώτηση του insider.gr, διευκρινίζοντας ότι οι προγραμματισμένες ημερομηνίες αναθεωρήσεων είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές. Πάντως, σε δηλώσεις της στο insider.gr τον Ιούλιο, η ανώτατη αντιπρόεδρος της Moody's και επικεφαλής αναλύτρια για την Ελλάδα, Κάθριν Μουελ Μπρόνερ, είχε τονίσει ότι στις μεταρρυθμίσεις θα δοθεί η μάχη της επόμενης αναβάθμισης, ενώ κλειδί για την επόμενη αναβάθμιση θα μπορούσε να είναι και η ταχύτερη από το αναμενόμενο, εξηγείαν στο τραπεζικού κλάδου. Με σκοπό τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει την υλοποίηση ενεργειών και δράσεων, εστιάζοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Πρόσφατα, σύναψε σύμβαση συνεργασίας με την αγγλική εταιρεία The Guild of Fine Food, που διοργανώνει τα ετήσια Great Taste Awards, έναν διεθνή διαγωνισμό που εδώ και 30 έτη προσφέρει μεγάλα και αναγνωρισμένα βραβεία αξιολόγησης τροφίμων και ποτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Εθνική ξεκίνησε αυτή τη συνεργασία με τη χορηγία του βραβείου Καλύτερου Ελληνικού Τυριού, Best Greek Cheese Award, στο πλαίσιο των World Cheese Awards, στα οποία συμμετέχουν παραγωγοί τυροκομικών προϊόντων, ενώ περισσότεροι από 230 διεθνείς κριτές από 29 χώρες ελέγχουν τα προϊόντα μέσω γευστικών δοκιμών. Στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι, πέρα από τα παραδοσιακά τραπεζικά εργαλεία, να προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προστιθέμενη αξία μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς πωλήσεων, μάρκετινγκ, εξαγωγών και να προωθεί τα καινοτόμα και εξωστρεφή ελληνικά προϊόντα. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά στο gff.co.uk μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 28/9/2018. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνεται στις 691,81 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,27%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.